σας, καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι του Must Eat και στην εκπομπή μου. Σήμερα θα κάνουμε κέικ, το απλό το κέικ με κακάο μέσα, αλλά θα το κάνουμε με άλλο τρόπο για να γίνει λίγο πιο εντυπωσιακό. Θα κάνουμε κέικ ζεύρα. Είναι η κλασική διαδικασία, δεν θέλω να σας μπερδέψω με άλλες συνταγές και με λάδια και με διάφορα άλλα. Είναι η κλασική συνταγή του κέικ που κάνουμε, δηλαδή βούτυρο, 250 γραμμάρια, 2 κούπες ζάχαρη, 1 ποτήρι γάλα, το 1 ποτήρι είναι 240 ml. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μισό ποτήρι χυμό πορτοκάλι και μισό γάλα. Δίνει το πορτοκάλι έτσι μια γεύση διαφορετική. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω, οπότε θα βάλω γάλα, 4 αυγά, 3 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, λίγη βανίλια, εγώ βάζω φρέσκια βανίλια, δηλαδή το φυτό, γιατί δίνει πιο πολύ άρωμα, και 3 κουταλιές της σούπας κακάο. Το όλο μυστικό σε αυτό το κέικ είναι ότι πρέπει το μείγμα να το χωρίσουμε στα δύο και να είναι ίσα τα μέρη του. Δηλαδή όταν το κάνουμε στο μίξερ, το χτυπήσουμε, θα βάλουμε σε ένα μπολ το μισό μείγμα όπου θα βάλουμε το κακάο και το άλλο μισό που θα είναι το σκέτο, το άσπρο το μείγμα μας ας πούμε. Τώρα για να το κάνετε αυτό, για να χωρίσετε ίσα μέρη, πρώτα αν θέλετε ζυγίστε το κάτω του μίξερ. Για να ξέρετε πόσα γραμμάρια είναι, έτσι ώστε μετά να ξέρετε πόσο θα αφαιρέσετε για να σας μείνει το μισό. Θα το ζυγίσω κι εγώ ένα λεπτό. Βούτυρο που το έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου. Το έχουμε βγάλει από ώρα πριν, ώρες βασικά πριν, για να είναι μαλακό, να χτυπηθεί πιο εύκολο. Το βούτυρο με τη ζάχαρη, μέχρι να γίνει το μείγμα λίγο και να γίνει σαν κρέμα. Έχουμε χτυπήσει καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη και έχουν ασπρίσει, θα προσθέσουμε ένα-ένα τα αυγά. Τώρα θα έχει λίγη φασαρία, αλλά εντάξει. Υπομονή. Είναι έτοιμο το μείγμα, αυτό είναι. Έγινε πολύ αφράτο, πολύ ωραίο. Τώρα, για να πάρουμε ακριβώς το μισό του, είχαμε ζυγίσει άδειο τον κάδο του μίξερ. Τώρα θα το ζυγίσουμε όλο μαζί. Θα αφαιρέσουμε κατά προσέγγιση
το βάρος του κάδου του μίξερ. Το δικό μου ήταν 500 γραμμάρια, τώρα αυτό είναι 2 κιλά ας πούμε, οπότε είναι 1500 το καθαρό μου μείγμα. Οπότε θέλω 750 και 750. Μηδενίζω τη ζυγαριά. Εδώ είμαστε. Τώρα είναι 2 ίσα μέρη αυτά. Τώρα στο ένα θα προσθέσουμε το κακάο μας. Θα το προσθέσουμε εδώ. Είναι 3 κουταλιές της σούπας. Θα ανακατέψουμε. Αν θέλετε να σας γίνει πιο σκούρο, μπορείτε να βάλετε και άλλο κακάο. Απλά 3 κουταλιές νομίζω είναι καλό. Θα ανακατέψουμε καλά, να απορροφηθεί το κακάο από το μείγμα. Τώρα στο κανονικό το κέικ εγώ βάζω όλη τη συσκευασία το αλεύρι. Σε αυτό σας είπα ότι βάζουμε 3 κούπες. Γιατί? Γιατί θέλουμε να είναι λίγο πιο χαλαρό το μείγμα, να μην είναι πολύ σφιχτό, να είναι λίγο πιο σαν νερούλο. Γιατί αυτό που θα βάλουμε τώρα το κακάο, που βάλαμε τώρα το κακάο, θα είναι πιο βαρύ και θα έρθει σε ισορροπία με το μείγμα βανίλιας που έχουμε στο άλλο μπολ. Λοιπόν, αυτό το χρωματάκι θα πάρει. Σας είπα, αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και πιο σκούρο. Αλλά αυτό νομίζω είναι μια χαρά, είναι ιδανικό. Αυτό βλέπετε είναι λίγο πιο δύσκολο στο να το δουλέψεις όταν μπαίνει μέσα το κακάο. Γίνεται λίγο πιο βαρύ, να το πω έτσι, το μείγμα. Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμο. Το επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε 2 κουτάλια ίδια. Θέλουμε οπωσδήποτε διαφορετικό κουτάλι για το ένα μείγμα, διαφορετικό κουτάλι για το άλλο μείγμα. Εδώ τώρα είναι λίγο το πιο μπαταλίδικο σημείο. Ένα λεπτό. Όπως σας είπα, χρειαζόμαστε 2 ίδια κουτάλια, ακριβώς ίδια. Το ένα για το λευκό το μείγμα, το άλλο για το σοκολατούχο. Έχουμε τη φόρμα εδώ κοντά μας και η διαδικασία ποια είναι. 3 κουταλιές βανίλια. Και ακριβώς από πάνω 3 κουταλιές κακάο. Βλέπετε πόσο πιο βαρύ είναι το κακάο και προσπαθούμε να παίρνουμε ίση ποσότητα κάθε φορά από κακάο και από βανίλια. Βλέπετε μόλις πέφτει το μείγμα με το κακάο, το απλώνει το μείγμα βανίλιας. Αυτή είναι η διαδικασία. Τελειώσαμε, έγινε κάπως έτσι το μείγμα. Να σας ξαναπώ, δεν κουνάμε το ταψάκι μας. Δεν μετακινούμε για κανένα λόγο να το κάνουμε έτσι. Αυτό θα απλωθεί μόνο του, απλώνεται μόνο του, μόνη της η ζύμη. 3 κουταλιές από το ένα μείγμα, 3 κουταλιές από το άλλο και το βάζουμε τώρα στο φούρνο και σε περίπου μία ώρα θα δούμε το αποτέλεσμα. Μετά από μία ώρα ψήσιμο, έτοιμο το κέικ. Ο κόπος άξιζε. Λοιπόν, θα κόψουμε ένα κομμάτι να το δούμε. Έχει λίγο κόπο όταν το φτιάχνουμε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, τα ωραία πράγματα. Θα βάλουμε ένα κομματάκι εδώ στο πιάτο. Κοιτάξτε τι ωραίο γίνεται. Ακόμα χνίζει, είναι ζεστό. Το άφησα λίγο βέβαια να κρυώσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εντυπωσιακό, πολύ διαφορετικό.
Και αν θέλετε και είστε πολύ γλυκατζίδες, μπορείτε να κάνετε και αυτό. Μερέντα, κλασική. Όσο πέσει, έτσι λιγουλάκι, για να δώσει περισσότερη γλύκα. Καλή σας όρεξη, αν σας άρεσε το κέικ, μπορείτε να δείτε και άλλες συνταγές μας στη σελίδα μας, στο master.gr. Γλυκάκια!